Αναστάτωση στους πυροσβέστες της Θεσσαλίας έχει προκαλέσει το πόρισμα πενταμελούς επιτροπής που έχει οριστεί από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος με σκοπό τη γνωμοδότηση για την αναδιάρθρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Στο πόρισμα προτείνεται μεταξύ άλλων η κατάργηση της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας με την αιτιολογία της υποστελέχωσης και της έλλειψης επιχειρησιακά ικανών ειδικών ομάδων διάσωσης. Διαρρέει στο διαδίκτυο όλη η 14σελίδια απόφαση της Επιτροπής που αφορά την αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος και τις προτάσεις της. Μέσα σε αυτά είναι και το κλείσιμο της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας, κάτι στο οποίο αντιστεκόμαστε στεναρά. Καταρχήν, ο κύριος λόγος που δεν πρέπει να κλείσει η 8η ΕΜΑΚ αυτές τις μέρες της κρίσης που διανύουμε είναι ότι δεν κοστίζει μία δραχμή στον Έλληνα πολίτη, είτε παραμείνει είτε κλείσει. Και αυτό διότι στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο της πυροσβεστικής. Καλύπτει πολύ μεγάλο χιλιομετρικό αθμικό δίκτυο, διασφαλίζει μεγάλο μήκος σιδηροδρομικού δικτύου, καλύπτει χημικά συμβάντα σε 3 βιομηχανικές περιοχές της Λάρισας και 2 του Βόλου και με πληθώρα εργοστασίων, καλύπτει γεωστρατηγικά σημεία όπως είναι το ΑΤΑ, η πρώτη στρατιά του στρατηγίου του ΝΑΤΟ. Λειτουργούν 2 χιονοδρομικά κέντρα στην περιοχή ευθύνης της 8ης ΕΜΑΚ και το βασικότερο διαθέτει τη μεγαλύτερη επίσημα πιστοποιημένη ορειβατική ομάδα μετά την μεγαλύτερη ΕΜΑΚ της Ελλάδος, την πρώτη ΕΜΑΚ Αθηνών. Για μεροληψία κατηγορεί τα μέλη της Επιτροπής η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας, γιατί την ώρα που προτείνουν το κλείσιμο της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας, προτείνουν την ενίσχυση της 6ης ΕΜΑΚ στην Πάτρα. Ήδη η Ένωση των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ενημερώσει τους βουλευτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εξέλιξη και έχει ζητήσει την παρέμβασή τους. Θα έπρεπε πρώτα να έχει έρθει, να δει τις εγκαταστάσεις, να δει τη δουλειά που κάνουν οι άντρες της 8ης ΕΜΑΚ εδώ. Και έχουμε και ένα παράπονο, την μεροληπτική στάση της Επιτροπής, η οποία αλλού κλείνει ΕΜΑΚ και αλλού τις διατηρεί.